It's too stilted. It sounds like I'm writing to request a loan. Dearest Wilhelmina, I regret to tell you... Law, no, that's worse. Opening a customer's parcel is strictly against regulations. HPS's no peeking policy guarantees that your deliveries remain confidential and HPS remains free of any liability. With alacrity. Stand by, Captain Hawthorne. An HPS certified distribution technician has deposited the parcel into your cargo hold in accordance with hazardous waste disposal procedures. Γεια σας, Reaper Gaming, στη διάρκεια αυτής της ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε review τα δύο expansions του Outer Worlds συγκεκριμένα και όχι το ίδιο. Θα κάνουμε δηλαδή review το Perilon Gorgon και το Murder on Eridanos. Θα τα πάρουμε με τη σειρά κυκλοφορίας, δηλαδή πρώτα το Perilon Gorgon και μετά το Murder on Eridanos. Πρώτα θέλω να πω δύο λόγια για το Outer Worlds και τι άποψη είχα γι' αυτό πολύ περιεκτικά για να καταλάβετε και από πού προέρχονται οι απόψεις μου, είτε θετικές είτε αρνητικές για τα δύο αυτά expansions. Το Outer Worlds είναι ένα παιχνίδι που στην αρχή δεν μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον, αλλά αργότερα βλέποντας παραπάνω gameplay και τσεκάροντας το εκτενέστερα, μου κίνησε το ενδιαφέρον λόγω του wacky style που είχε με το υπερβολικό χρώμα, έτσι το λίγο corporate satirism που ήταν λίγο σατυρικό μπρος στις μεγάλες εταιρείες και βιομηχανίες. Τότε ήταν ένα RPG από την Obsidian, η οποία βέβαια έχει βγάλει το καλύτερο Fallout παιχνίδι τελεία, ναι, το New Vegas. Και γενικά είχε πολλές προοπτικές για το τι θα μπορούσε να προσφέρει και τι θα μπορούσε να είναι, γιατί φαινόταν να έχει το ένα κομμάτι στο οποίο υστερούσε ανέκαθεν και θα συνεχίσει να υστερεί, πιστεύω, το Fallout, το οποίο είναι το gameplay αυτό καθ' αυτό, δηλαδή τη μάχη του για το first person του Fallout. Να πέσει εδώ πέρα, έχουμε ένα πολύ πολύ καλύτερο δουλεμένο first person παιχνίδι, first person shooter, όχι απλά first person. Οπότε ένα από τα θετικά του. Στα μειονεκτήματα που είχα ταγκάρει το πρώτο παιχνίδι στο μυαλό μου είναι ότι σίγουρα δεν έχει χειροβομβίδες. Δεύτερον, πολλά από τα side quests, ενώ είναι καλά, νιώθουν λίγο συμπιεσμένα παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν. Και δεν υπήρχε μεγάλη αλληλεπίδραση με πολλά κομμάτια του χάρτη. Βέβαια δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό που να μειώνει τη συνολική βαθμολογία του, γιατί πήγε όταν φτάνει στη πόλη του Μπιζάντιου, ζουν οι πλούσιοι, υπάρχει πολύ παραπάνω αλληλεπίδραση και έχει πολύ παραπάνω επιλογές με το τι μπορείς να κάνεις, το οποίο το βρήκα άκρο θετικό και εκεί άρχισε να αυξάνει τη γνώμη μου. Επίσης μου άρεσε ότι πολλές περιοχές που συναντούσε με τη σειρά που τους πήγαινε στο story, είχαν οι επιλογές σου μεγάλες επιπτώσεις στο τι θα γίνει σε αυτή η πόλη και κατ' επέκταση είχε και μεγάλες επιπτώσεις το τι θα γίνει στη συνέχεια της πλοκής, γιατί μπορεί να καταστραφόταν μια πόλη τελείως. Για παράδειγμα, η πρώτη Edgewater λεγόταν, αν θυμάμαι, έχω καιρό να το παίξω, ή αν θα επιβίωνε, ή με ποιον αρχηγό θα επιβίωνε σαν πόλη ή όχι, και όλα αυτά. Το skill tree ήταν αρκετά καλό, αν είσαι σε μια messed up βέβαια, γιατί κάποια skills ήταν λίγο άχρηστα ή πολύ εξειδικευμένα, και λόγω του περιορισμένου αριθμού perk points που θα έπαιρνες δεν ήταν το πιο βολικό. Επίσης, το παιχνίδι έτσι όπως είχαν φτιάξει τα attributes, έτσι όχι τα perks, τα attributes, τα οποία είναι τα στατιστικά σου, strength, dexterity, speech, charisma, leadership και όλα αυτά, ήταν πολύ ενισχυτικό του να κάνεις, ειδικά πρώτη φορά που θα έπαιζες, ένα all over the place build, το οποίο μου έκατσε στραβά τελειώντας τώρα το παιχνίδι, συνειδητοποιώντας ότι ναι μεν έχω μια έμφαση στα όπλα εξ αποστάσεως, στα μεγάλα όπλα, τα long guns, γιατί αυτό αποφάσισα να κάνω, αλλά γενικότερα είναι ένα image of all trades, οπότε ακόμα και τα όπλα από απόσταση δεν τα κάνει πολύ καλά. Οπότε έχοντας πει αυτά τα βασικά για το Outer Worlds, και θέλω να πω ένα τελευταίο ότι οι companions ήταν κυριολεκτικά 50-50, ήταν τρεις πάρα πολύ καλοί, τρεις κυριολεκτικά μέτρη. Οπότε τώρα θα ξεκινήσουμε με το συντομότερο, μικρότερο από τα δύο και πιο λιτό expansion, το Perilon Gorgon, συγγνώμη. Λοιπόν, το Perilon Gorgon ουσιαστικά σου έρχεται μια επιστολή ότι ψάχνουν έναν freelancer που είσαι στο παιχνίδι, είσαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας λοιπόν στην πλοκή του main παιχνιδιού, περίπου. Δεν θα μπω στα αναλυτικά και σε ζητάνε γιατί έχεις κάνει καλό όνομα για τον εαυτό σου. Οπότε αποφασίζω κι εγώ να πάω και να εξερευνήσω τι συμβαίνει. Προσγειώνομαι στον πλανήτη του Gorgon, βασικά προσγειώνομαι σε έναν δορυφόρο του πλανήτη του Gorgon, όπου έχει χτίσει σπίτι μια γυναίκα, η οποία μας ζητάει να ερευνήσουμε τι έχει συμβεί στον Gorgon, γιατί έχει συμβεί, με γνώμονα, με σκοπό τέλος πάντων να μάθει τι έχει γίνει και στη μητέρα της και να δει τι πρόβλημα υπάρχει και να το λύσουμε. Θεωρητικά υπάρχει κακό, υπάρχει κάτι κακό, γιατί τον λειτουργούσε κάποτε πριν γίνει η μεγάλη καταστροφή του Gorgon, το Spacer's Choice, η οποία είναι η δεύτερη νομίζω μεγαλύτερη καπιταλιστική εταιρεία στο σύμπαν του Outer Worlds, μπορεί και η πρώτη, δεν ορκίζομαι, αλλά νομίζω ότι είναι η δεύτερη. Και από εκεί ξεκινάς, πηγαίνεις, ο πλανήτης και ο πρώτος δεν έχει πάρα πολλά να κάνεις, είναι πιο πολύ σαν για να πας και είναι ένα αρκτήριο του expansion. Μιλάς στην... δεν θυμάμαι πως τη λένε ρε πούστη μου.
Μιλάς στην Ambrose, την κόρη Ambrose, η οποία σου λέει να πας λοιπόν να εξερευνήσεις το πλανήτη Gorgon. Και από εκεί φεύγεις και πας στον Gorgon. Με το που προσγειωθείς στον Gorgon, βλέπεις ότι υπάρχει μια ημιχάμπ πόλη στην αρχή, στην οποία μπορείς να μπεις να περιπλανηθείς, να γνωρίσεις κόσμο. Δεν είναι Combat Zone ή Danger Zone, όπου έχει τους vendors της, έχει τους χαρακτήρες με τους οποίους μπορείς να μιλήσεις για να πάρεις πληροφορίες για το τι συμβαίνει, καθώς και κάποια απλοϊκά, αν και πληροφοριακά για το σύμπαν του πλανήτη Gorgon. Side quests, είχε δύο συγκεκριμένα μεγάλα εκεί και μετά τα άλλα είναι favors. Γενικά, ενώ είχε ενδιαφέρον το expansion του Gorgon, σαν πλοκή, είχε και ένα okay, μικρό plot twist και αρκετά καλό, δεν ήταν κακό, ήταν καλοδουλεμένο, δεν ήταν τέλειος out of nowhere. Το μεγάλο μου παράπονο ήταν το level και world design στον πλανήτη Gorgon. Ήταν πολύ απλοϊκό, πολύ σχετικά βαρετό θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι ήταν ουσιαστικά μία κακή έκδοση των κακών σημείων του world design του Outer Worlds. Το οποίο το Outer Worlds αυτό καθ' αυτό, το base game, είχε πάρα πολύ καλό world design. Αλλά αυτό είναι μία κακή έκδοση των κακών σημείων του δυστυχώς. Πέρα από μερικά σημεία, είχε μερικά σημεία που ήθελε key card ή key code για να ανοίξει και όντως έπρεπε να ψάξει έξυπνα με λογική με κάποια σημάδια που σου έδινε σαν μικρό puzzle. Πού είναι οι marauders οι οποίοι το έχουν. Αυτό ήταν θετικό. Το εσωτερικό των κτηρίων ήταν σχετικά καλά, αλλά το loot με λίγες εξαιρέσεις ήταν αρκετά απογοητευτικό, δεδομένου ότι είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται πολύ στα στατιστικά armors και loot. Θα μπορούσε να ήταν σίγουρα πολύ καλύτερα δουλεμένο το loot system και το world design. Τώρα όσο αφορά τα combat encounters και τη δυσκολία, ήταν αρκετά decent. Δεν ήταν ούτε υπερβολικά δύσκολο, το παίζω στο hard by the way το παιχνίδι. Δεν ήταν ούτε πολύ δύσκολο, ούτε όμως εύκολο σημείο που ήταν Stroll in the Park, ειδικά αν είχες ετοιμάσει το χαρακτήρα σου αρκετά καλά. Δηλαδή είχες αρκετά inhalers για να χυλάρεις, είχες αρκετές σφαίρες, είχες αρκετά δυνατά όπλα, είχες αναβαθμίσει τους κομπάνιους σου καλά και κουβαλούσες το αντίστοιχα δυνατό armor. Τώρα όσο αφορά το gameplay, προφανώς δεν αλλάζουν πάρα πολλά από το κύριο παιχνίδι και αυτό ήταν ένα παράπονο που έχω και στα δύο expansions, πάει δηλαδή και στο Meridian Oridindanos, πέρα από το Perilon Gorgon, είναι ότι δεν υπήρχαν νέα skills ή νέα perks. Δηλαδή απλά μπορούσες να αναβαθμίσεις περαιτέρω αυτά που υπήρχαν. Εντάξει, attributes δεν περίμενα να δημιουργήσουν ολοκληρό νέο attribute skill. Αυτό ήταν απίθανο, προφανώς, αλλά θα μπορούσαν να προσθέσουν νέα perks και κάποιες νέες ιδιότητες του χαρακτήρα, το οποίο δεν έκαναν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα downs του συνόλου του expansion. Τώρα, συνεχίζοντας αποκλειστικά στο Perilon Gorgon, όπως είπα, η πλοκή ήταν ωραία και είχε δύο εκπληκτικά σημεία. Αυτά τα δύο εκπληκτικά σημεία, τρία ουσιαστικά βασικά, αλλά τα δύο μου έμειναν πιο πολύ. Θα μιλήσω για αυτά τα τρία σημεία, θα πω μια τελική άποψη για τον Gorgon και θα προχωρήσουμε στο Eridanos, που είναι και το highlight από τη φύση του. Δηλαδή, είναι well known ότι το Eridanos είναι πολύ καλύτερο από τον Gorgon. Όχι ότι δεν απολαύσα τον Gorgon βέβαια, αλλά το πρώτο είναι ότι σε διώχνει και για να μάθεις μια πληροφορία πρέπει να πας σε κάποιους scientists να μιλήσεις που δουλεύαν παλιά στα εργαστήρια του Spacer's Choice που κάναν το πείραμα. Το πείραμα που κάνανε, by the way, είναι λίγο spoiler alert, είναι το πώς φτιάχτηκε τέλος πάντων το Adrena Time, το οποίο είναι ένα φάρμακο, πάλι ναρκωτικό, που το δίνεις στους εργάτες για να δουλεύουν υπερορίες και να συνεχίζουν χωρίς να είναι κουρασμένοι, να μπορούν να κάνουν 24-48 ώρες βάρδια και το επόμενο πρωί απλά να πιούν μια κούπα καφέ που λέει ο λόγος και να είναι καλά. Και πρέπει να φύγεις. Και εκεί έρχονται δύο εκπληκτικά quests. Το πρώτο είναι που πρέπει να πας μέσα σε μια εκδήλωση μέσα εισαγωγικών σκύλων, είναι κάποια πλάσματα στον κόσμο του Outer Worlds που μοιάζουν με σκύλοι τέλος πάντων, για να βρεθεί πιο όμορφος, δηλαδή κάνουν καλυστία σκύλου και εσύ πρέπει να κάνεις, να κάνεις breaking και να κλέψεις το τρόπαιο για το καλύτερο σκύλο, γιατί κάποιος πιστεύει ότι το σκύλο του είναι το πιο όμορφο και θα έπρεπε εκφύσεως να το έχει νικήσει και να το δώσεις. Το για να το κλέψεις έχει 2-3 επιλογές, ανάλογα για το πόσο ψηλά έχεις hacking και lockpicking skills κτλ. Μπορείς να το κάνεις με άλλους τρόπους ή με διάλογο αντίστοιχα. Οπότε πας, το παίρνεις, ήταν πολύ ωραία, πολύ έξυπνα σχεδιασμένο. Και μετά φεύγω και πάω στην δεύτερη επιστήμονα, η οποία είναι τώρα παρατημένη σε ένα σταθμό έτσι, διαστημικό στη μέση του πουθενά. Είναι ένα κτίριο που το έχουν παρατήσει καιρό τώρα. Μου διαβάσετε και κάποια έτσι, notes που έχει κοντά στο γραφείο, την έχουν παρατήσει, δεν ξέρει να κάνει, βαριέται. Και όλοι έχουν τρελαθεί μέσα, οπότε πρέπει να πάμε εμείς να το καθαρίσουμε. Πάμε να το καθαρίζουμε. Πολύ καλό gameplay. Είχε αρκετά. Είχε πολύ ωραίο spacing των εχθρών, χωρίς να γίνεται too much. Δυστυχώς δεν είχε πολύ εξερεύνηση όμως αυτός ο χώρος, αυτό ήταν το down του. Και βρίσκουμε τέλος πάντων τον γιατρό. Μας λέει για να μας δώσει αυτό που ψάχνουμε, το keycard, για να ανοίξουμε ένα κεντρικό facility. Θέλει δύο keycards. Πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε το ρεύμα για να συνεχίσει τα πειράματά του. Οπότε πάμε σε αυτόν τον σταθμό, στη μέση του πουθενά.
ανεβαίνουμε στην ταράτσα του, ας πούμε, πολύ ψηλά, έτσι πάρα πολύ ψηλά, σαν κεραία τεράστια αυτές τις δωρεές που έχουμε, ξέρω εγώ, τις ΔΕΗ ή κάτι τεράστια. Έχει τρομερή καταιγίδα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχει ένα ωραίο έτσι, όχι boss fight, αλλά έχει δύο μεγάλα mechs, ας πούμε, mini boss fights που πρέπει να βγάλεις. Και όταν τα βγάλεις αυτά, μπορείς να ξαναγυρίσεις το ρεύμα. Αλλά όλο το τοπίο γύρω με την κρυζίλα και την ανώμαλη καταιγίδα που πέφτουν πετρώματα γύρω σου, όχι πάνω σου. Είναι πολύ 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 ωραία, σχεδιασμένο και εντυπωσιακό. Και τώρα, εφόσον τα κάνουμε όλα αυτά, έρχεται το αγαπημένο μου σημείο που παίρνω το καραβάκι μου, το διαστημό πλοίο μου τέλος πάντων, και πετάω πίσω στον κόρνο για να ανοίξω την πύλη να δω τι σκατά συμβαίνει. Έχω δεχτεί και μπόλικες απειλές από μια άγνωστη φωνή. Μην το κάνεις, μην το κάνεις, μην πας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ουσιαστικά. Σκάνε άλλοι bandits και κάνουν παράνομο boarding στο καράβι μας. Το πιάνουν, το αγκυροβολούν, το κάνουν εκεί πέρα και πρέπει να μπορώ να τους καθαρίσω. Είτε με διάλογο μπορείς να το κάνεις κάπως, είναι να τους καθαρίσω. Εγώ πήγα και τους καθάρισα γιατί είναι σε φάση δεν θα μπαίνετε έτσι στο διαστημόπλαιο μου. Συνήθως θα είναι με διάλογο πάρα πολλά στο παιχνίδι, δεν είμαι σε φάση όχι και πήγα και τους καθαρίσα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που από πουθενά εκεί που πετούσα, μπαμ, μπαρκάρουν άλλοι και λες τι γίνεται. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει στο main game ούτε πουθενά. Ναι, μεν ήταν cutscene και δεν ήταν Freely Interactive, ήταν πιο πολύ cinematic και μετά κάνεις transition σε άλλο χώρο, δεν είναι ας πούμε live ότι πας από το καράβι σου στο εχθρικό και περαδόθηκα. Τέτοιο είναι πιο τέτοιο, αλλά το concept, η ιδέα και ο τρόπος που το εκτέλεσαν θεαματικά και από το πουθενά χωρίς ενημέρωση ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και μετά γυρίζεις στο Gorgon. Από εκεί εξελίσσεται η πλοκή, έχεις μια σχετικά μεγάλη επιλογή για το πώς θα το τελειώσεις, την οποία δεν θα τη σποιλάρω. Αλλά ναι, γενικά τα side quest ήταν ok, ήταν αποδεκτά, ειδικά συγκρίσει με το Base Outer Worlds ήταν κακά. Αλλά δεδομένου το μέσο όρο RPG quest ήταν καλά. Είχαμε μετά ένα καλό story με ένα ενδιαφέρον plot twist και ωραίους χαρακτήρες και διάλογο, πολύ ωραία γραμμένα notes, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Το gameplay παραμένει το ίδιο, δεν είχε πολύ ξεχωριστό loot που θα άλλαζε το πώς παίζεις και το level design δυστυχώς ήταν κακό. Οπότε, με αυτά θα πάμε στο Murder on Eridanos. I lost a lot of friends in that crash. All I got left are my idiot captain and a guy who can't stop saying llama. This isn't about money anymore. Alpacas are cowards. Don't let me down. Was the law forsaken parasites. I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jürgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price. But at what cost to me? News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Μπαίνοντας στο Murder on Eridanos, όλα ξεκινάνε με ένα πολύ θεαματικό, πολύ καλοδουλεμένο κάτσι. Είναι εντυπωσιακό, ειδικά δεδομένου ότι στο Outer Worlds δεν έχουμε δει πολλά
cutscenes με τη Halcyon Helen, μια πρωταγωνίστρια σε μια τηλεσαπουνόπερα που έχει τρομερή επιτυχία σε όλο το γαλαξία του Halcyon, γι' αυτό λέγεται και Halcyon Helen, η οποία φαίνεται να δολοφονείται σε μια σκηνή για τη σειρά. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο φόνος έγινε πραγματικά και μας καλούν στο Luxurious Hotel, έτσι, αυτό είναι δικάστερο ξενοδοχείο, όχι πεντάστερο απλά, στο Eridanos για να λειτουργήσουμε ως Detective Inspector, όπου θα λύσουμε το φόνο της Halcyon Helen του ποιος το έκανε. Αυτό που θα πω από την αρχή είναι ότι το γεγονός ότι μπορείς να κατηγορείς όποιον εσύ γουστάρεις βάσει των στοιχείων που έχεις βρει, ακόμα και αν κάνεις λάθος και να πάρεις ένα outcome που απλά καταδικάζεις το λάθος άτομο, είναι πολύ θετικό. Δεν είναι σαν πολλά παιχνίδια που το παίζουν ή μη διτεκτευτικά ή μη μυστηριακά και εν τέλει καθοδηγούν το χέρι και σου καθοδηγούν τις αποφάσεις ώστε να πάρεις την αποκλειστικά σωστή απόφαση. Αυτό είναι μη διτεκτυφικό, είναι counterintuitive που λέμε. Έτσι είναι λάθος να το κάνεις. Εδώ είναι σε φάση ότι όταν βρεις αρκετά στοιχεία και μπορείς να κατηγορείς κάποιον, είσαι ελεύθερος να το κατηγορείς κάνοντας έρευνα. Τώρα το νησί ουσιαστικά είναι χωρισμένο, ο πλανήτης μάλλον, ο οποίος είναι υπτάμενος πλανήτης με υποστηριζόμενες γεννήτρες, δηλαδή να μεταφέρουν τεχνητά φτιαγμένος πλανήτης, αλλά είναι από κομμάτια γης κανονικά, χωρίζεται σε 4,5 περιοχές. Υπάρχει η περιοχή με ένα είδος άγριας μέλισσας, όπου καλλιεργούν πράγματα. Υπάρχουν τα μεγάλα πεδία, όπου βρίσκεται και μία πνευματίστρια, ας το πούμε, που κάνει μαθήματα, ξέρω εγώ, αυτές τις κλασικές κουλτούρες που βλέπουμε και στις ταινίες, που κάνουν λίγο brainwash κόσμο. Υπάρχει το spaceport από όπου έρχονται και ελέγχονται όλα τα διαστημόπλια, όλα τα καράβια, όλα τα εμπορεύματα κτλ. Και υπάρχει και η περιοχή που είναι σαν μουσείο και μέρος που δημιουργείται το πολύ δυνατά από τα επιτυχημένα που κάνουν η εταιρεία που έχει το Eridanos, που πάλι μου διαφεύγει δυστυχώς. Μπορεί να είναι και Halcyon, μάλλον Halcyon, δεν είμαι σίγουρος, όχι δεν νομίζω ότι είναι Halcyon, τέλος πάντων. Όπου φτιάχνουν και ένα νέο τώρα, και είναι μισή περιοχή που είπα, γιατί υπάρχουν μερικά όπως μεταφέρεσαι μικρονησίδες, ας πούμε, που μπορείς να σταματήσεις, να εξερευνείς, έχει έμπορες, έχει μερικούς εχθρούς, έχει πράγματα να ξεκλειδώσεις και να βρεις loot κτλ. Το loot παραμένει άκρος απογοητευτικό, πέρα από 3 ή 4 εικονικά όπλα. Τα 4 εικονικά όπλα είναι πάρα πολύ καλά, τα υπόλοιπα δεν είναι. Αυτό που είναι όμως πολύ καλύτερο εδώ είναι το world design, είναι φανταστικό, είναι ξεχωριστό από το υπόλοιπο παιχνίδι, οπότε είναι όντως expansioné full πλήρως. Το ξενοδοχείο πολύ καλά σχεδιασμένο με το προσωπικό, τους εξωχώρους, τις πισίνες, το ένα το άλλο, με τη φρουρά. Εκπληκτικό level design το Eridanos, πολύ καλύτερο από το Perilon Gorgon. Και εντάξει, το spaceport είναι πιο τυπικό, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι μη πιο τυπικό. Ήταν καλά σχεδιασμένο παρά αυτά. Τα side quests εδώ είναι κλάσεις ανώτερα. Υπάρχουν faction quests, έτσι, που είναι για κάποια factions, δεν μπορείς να κάνεις join per se, αλλά λειτουργείς ως χάρη ενός faction. Είναι δύο τα factions που υπάρχουν ουσιαστικά, είναι αυτοί που έχουν το ξενοδοχείο και φτιάχνουν το ποτό, και είναι και μια εξωτερική μισθόμενη φρουρά, παύλα μισθοφόρη ουσιαστικά, η οποία κάθεται εκεί και προστατεύει και φυλάει το χώρο. Οπότε προφανώς έχουμε δύο ειδών factions. Δεν έχει σχέση αν κάνεις το ενός, ότι ξέρω εγώ εξαλείφεται το άλλο ή κάτι τέτοιο, μπορείς να κάνεις και τα δύο και δεν αλληλοπειράζονται κάπως. Ξεκινάει το παιχνίδι, φτάνεις και είσαι έτοιμος να ερευνήσεις την υπόθεση. Βέβαια, αν γουστάρεις, μπορείς να μπεις και σε κάτι μόνο για τη σουίτα μου προσφέροντας το κάνω την έρευνα και χαίρεστηκα για την υπόθεση και να πας να πλαναραζείς, ξέρω εγώ, στην πιο ακριβή, πιο καλοπληρωμένη σουίτα που υπάρχει στο πάμπλο του ξενοδοχείου. Που αν γουστάρεις, το κάνεις, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά από εκεί, άμα πας και ερευνήσεις το φόνο όπως είναι φυσιολογικό και δεις το χώρο που είναι πολύ ωραίο, θα πάρεις ένα νέο gadget. Κάτι καινούριο λοιπόν είναι ένα οπλάκι το οποίο λειτουργεί σαν φωτογραφική κάμερα, η οποία όταν το σκανάρεις είναι ένα AI bot μέσα του, το οποίο σου μιλάει για το τι βλέπει και αναλόγως και τα στατιστικά σου, όπως χημεία, επιστήμη, engineering και όλα αυτά, μπορείς να κάνεις deduce και έξτρα αποτελέσματα και να βρεις παραπάνω στοιχεία. Και αυτό σου δείχνει στοιχεία όπως πατημασιές, ακαθαρσίες, βρωμιές, πλατεριές αίματος που μπορεί να έχουν εξαφανιστεί και σου μιλάει και σου λέει τι ανέλησε. Αυτό επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί, επειδή θα πρέπει να το βάλεις μάλλον σε ένα από τα 4 weapon slots σου, το οποίο είναι αρνητικό εμένα, αλλά απ' την άλλη σε περιορίζει και επειδή για μεγαλύτερο level προφανώς το expansion, σε περιορίζει και σε αναγκάζει να σκεφτείς ποια όπλα χρειάζομαι όντως βάσει των εχθρών που αντιμετωπίζω, ποια δεν χρειάζομαι τόσο. Οπότε αυτό έχει ένα aspect ενδιαφέρον. Αλλά μπορεί για κάποιους να φανεί ως αρνητικό, εμένα μου άρεσε και λειτουργεί ταυτόχρονα ως ένα ζάπερ όπλο, science δηλαδή, που στανάρει, δηλαδή όταν πετυχαίνει στον εχθρό, ουσιαστικά πετάει ένα lightning bolt και τρώει ένα stun, ένα knockdown. Οπότε, επίσης με τα knockdowns, τι φάση σε αυτό το expansion, όλα τα όπλα είχαν knockdown σχεδόν. Και σε αυτό και στο προηγούμενο, δεν ξέρω τι φάση. Τέλος πάντων. Και του κάνει ένα knockdown και αυτό το χρησιμοποιεί σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του expansion, δεν είναι καθόλου άχρηστο, βρίσκεται χρήση του και στα sidequest. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο tool που αλλάζει λίγο το pacing του παιχνιδιού. Αν και γενικά εντάξει, ξέρω εγώ, είναι το RPG που έχει στείλει ελεύθερο pacing. Θες να πας να καθαρίζεις κόσμο, πας καθαρίζεις κόσμο μια ώρα, μετά κάνεις side quest, δεν είναι εκεί το θέμα.
Από εκεί η ιστορία μ' άρεσε. Μ' άρεσε γιατί όλοι είχαν κίνητρο και όλοι είχαν τρόπους και ευκαιρίες να τους σκοτώσουν. Δηλαδή, αν προσέξεις τους διαλόγους, διαβάσεις τα notes και δεις τι παίζει, έχει πολύ καλογραμμένη πλοκή detective και αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε η προσέγγιση στο ότι όντως ρε παιδί μου θα το κάνουμε detective story με action και όχι action RPG με detective στοιχεία που whatever το έχουν κάνει όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, τη μόδα ότι ξεκίνησε λίγο πάνω κάτω το Arkham Knight. Το έχει το Arkham Knight, μου αρέσει η σειρά Arkham τέλος πάντων του Batman και κάποια άλλα παιχνίδια προηγουμένως προφανώς. Υπήρχαν και τα Sherlock Holmes έτσι της Frogwares χρόνια τώρα. Αλλά και αυτό έδωσε έμφαση στο detective κομμάτι χωρίς όμως να παραλείψει το RPG open world κομμάτι action που είχε. Όλοι είναι ύποπτοι λοιπόν, μπορείς από τον πρώτο που θα βρεις να πας να τον κατηγορήσεις κυριολεκτικά με το που βρεις το πρώτο ύποπτο, γιατί είναι ουσιαστικά χωρισμένα 5 main quests τα οποία θα σε οδηγούν σε ύποπτο. Με το που βρεις τον πρώτο, πας και σε φάση να αυτός είναι και τέλεια, μπορείς να τελειώσεις έτσι. Αλλά αν ψάξεις αρκετά, αν το ερευνήσεις το πράγμα, βρίσκεις και άλλους υπόπτους, βρίσκεις και άλλα στοιχεία, έχει ωραίες ιδέες στην έρευνα, κάθε έτσι, quest έχει τη δική τη ιδιαιτερότητα, έχει κάποια καλά μποσάκια. Ειδικά το τελευταίο ήταν ευχάριστο. Δεν ήταν κάτι πολύ δύσκολο ή δύσβατο ή βαρύγα. Τέτοιο, αλλά ήταν διασκεδαστικό boss. Έχει τρομερά καλό plot twist και αυτό. Γενικά, αν πέτυχαν κάτι και στα δύο expansion in common, είναι τα plot twists και το παρουσιαστικό του. Ακόμα και τον Gordon, το παρουσιαστικό ήταν εντυπωσιακό. Δεν ήταν ωραίο το world design, αλλά ήταν εντυπωσιακό. Και αν δεν πέτυχαν κάτι, ήταν το loot το κάνανε χάλια. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Συνεχίζοντας, και τα δύο έχουν πολύ καλή πλοκή επίσης. Side quest είναι που διαφέρουμε εδώ. Τα side quest είναι από απλά λιτά του στυλ. Μια πισίνα πλημμύρισε και μπορείς είτε να πας να διαβάσεις κάποια notes χημίας και να λύσεις ένα μικρό παζλάκι και να φτιάξεις όντως cure για την πισίνα, ή μπορείς να ακούσεις ένα πράκτορα από αντίπαλη καπιταλιστική εταιρεία, ο οποίος σου ζητάει κάτι, θα σου κάνει να αξίζει οικονομικά, αλλά θα πας και θα βάλεις ένα φάρμακο που θα κάνει μόνιμα χαλασμένη την πισίνα και εγώ θα σου δώσω λεφτά. Οπότε και έχεις, ας πούμε, μια διαδική επιλογή του τι θα κάνεις. Αλλά ήταν ωραία βαλμένο, ήταν έξυπνα βαλμένο, δεν είχε ουσιαστικά καθόλου combat. Το quest είχε κάποια πιο combat heavy quest και αν ψάξεις αρκετά θα βρεις μπόλικα πράγματα. Έχει ωραία armor sets εδώ, έχει πιο ωραίο loot σε θέμα armor. Σε θέμα weapons είναι κλαφτα χαρά, αλλά beta base weapons πέρα από τα legendary. Αλλά δεν πειράζει. Κατά τα άλλα πιστεύω έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Μου άρεσε και το story, μου άρεσε και το gameplay. Τον Brother of Eridanos είναι από τα expansions που σίγουρα δεν θα ξεχάσω σύντομα και θα πρότεινα σε οποιοδήποτε να πάρει το season pass να παίξει το Perilon Gorgon. Είναι διασκεδαστικό, είναι ευχάριστο, είναι σύντομο σχετικά. Είναι 5-6 ώρες. Το Eridanos είναι γύρω 10-12 ώρες. Αν θες να κάνει όλο, μπορεί και 15 ώρες. Και έχει πολύ ωραίους χαρακτήρες. Δηλαδή και οι 5 βασικοί ύποπτοι, 6 είναι νομίζω, αλλά οι 5 βασικοί ύποπτοι ας πούμε, είναι πολύ καλογραμμένοι στο να σε πείθουν ή να αποπείθουν από το ότι είναι ύποπτοι αναλόγω και τι πιστεύει και τι στοιχεία θα βρει. Και μου άρεσε πολύ σαν expansion και σίγουρα το προτείνω ανεπιφύλακτα αν σας άρεσε το Outer Worlds. Αυτά από μένα, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Judging by the shape of this indentation in the dirt, a person of medium scanning for other details. Only additional agreed. Likely theory in the...